Εκκλησία, ένας από τους κληρικούς, ο οποίος έχει υποδειγματική συμπεριφορά. Και εγώ τον ευχαριστώ για την αποσύρωση, την οποία ενδείχνει πάντοτε προς το πρόσωπό μου. Και τον ευχαριστώ επίσης και για αυτό ότι προσέφερε στην Αγία Σκέπη, διότι ξέρετε τότε θυμμένος καλυθιών ήταν. Έφυγε ο Μακαρίστος, ο Βενέδικτος και έπρεπε κάποιος να πάει στην Αγία Σκέπη. Σκέφτηκα ποιος θα μπορούσε να υλοποιήσει το όνειρο που είχαν εκεί η ενορία επί χειρά ετών. Σκέφτηκα 3-4 πρόσωπα, το είπα στον ένα, το είπα στον άλλο, δεν ήθελε κανείς να χαλάσει την ησυχία του και να δεις τέτοια διαδικασία. Το είπα στον πατέρα Γαβρίλη και δέχτηκε και έκανε ένα έργο το οποίο για τα χρόνια που το έκανε είναι τεράστιο. Γιατί σκεφτείτε, ήταν οικονομικές κρίσεις, όλα τα σκεπτικά. Και όμως το υλοποίησε και το τιμά το γεγονός ότι το άκουσε για να ξανάρθει εδώ στην ορία των Καλυθιών. Πράγμα σημαίνει ότι δεν είμαστε προσδεδεμένοι ούτε με τις θέσεις μας, ούτε με θέσεις. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε και πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτό και να το νιώθουμε. Ευχαριστούμε με τι αφήνουμε και κατά πόσο είμαστε κατά πόσο είμαστε σε σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο και για την Αγία Ιερατική τους διαβολή, αλλά και για την Αγία προσφορά τους στην Εκκλησία και έχουν χρόνους πολλούς ώστε και δύναμη Θεού ώστε να διακονούν την Αγία μας Εκκλησία και το λόγο. Και ένα λεπτό και να τους στηρίζετε. Ξέρετε, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί παπάδες. Όλοι, ξέρετε, όλοι κάποιες φορές κάνουν τα σφάλματά μας και δεν τον δέσει κακοί παπάδες. Αλλά όμως, το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, τον καλό παπά τον κάνει ενωρίτως. Όταν τον στηρίζουν και όταν του δείχνουν ότι έχουν τον ενδιαφέρον. Γιατί έχουν ενδιαφέρον να ζήσει το μυστήριο της Εκκλησίας. Τότε τον υποχρεώνει. Και να τον στηρίξετε, να εκκλησιάζεστε, να προσπαθήσετε ό,τι κάνει, να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε, γιατί ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι του παπά. Η Εκκλησία είναι δική σας. Είναι το χωριό σας. Είναι η καρδιά του χωριού. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Για να έχετε όλη υγεία και να προχωρείτε πάντα ως κοινωνία με ειρήνη και χάρη.